Τεράστια τιμή για μένα και μεγάλη ευθύνη. Και μεγάλη ευθύνη να είμαι μέλος μιας κυβέρνησης, της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, που σε μια περίοδο πολλών εισαγόμενων κρίσεων δυναμώνει τη χώρα. Την κάνει πιο ισχυρή οικονομικά, διπλωματικά, αμυντικά. Αυτό είναι το καθήκον μας, η ευθύνη μας, να δουλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις, και εγώ προσωπικά και όλα τα υπόλοιπα μέλη της κυβέρνησης, για να είμαστε αντάξει της εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού, αντάξει και της εμπιστοσύνης των πολιτών. Αυτός είναι ο στόχος, στο δικό μας το κομμάτι, να βγάζουμε προς τα έξω το κυβερνητικό έργο με απλό λόγο, να εξηγούμε στους πολίτες γιατί αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση έχει θετική επίδραση στην καθημερινότητά τους, να αυξήσουμε τα εισοδήματα των πολιτών, να κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητά τους. Ευχαριστώ. Επιστρέφω στο Υπουργείο Υγείας, όπου έζησα έναν πολύ δύσκολο, πολύ ενδιαφέροντο χρόνο, να το πω αυτό. Και έχω πάρα πολύ κέφι να κάνουμε πράγματα. Και ο Πρωθυπουργός μου δείχνει διαχρονικά μια πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. Τον ευγνωμονώ γι' αυτό και θα κάνω το πάνω για να φανώ αντάξω αυτή. Μεγάλη χαρά, μεγάλη συγκίνηση, αλλά ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη. Είναι μεγάλη τιμή που μου έκανε ο Πρωθυπουργός να με επιλέξει σε ένα κρίσιμο τομέα. Γιατί, όπως ξέρετε, η ασφάλεια των πολιτών, η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας αποτελεί έναν από τους κεντρικούς στόχους αυτής της κυβέρνησης. Με τη βοήθεια όλων, με τη συνεργασία ενός έμπορου υπουργού, θα εργαστούμε σκληρά, με περισσότερα έργα, λιγότερα λόγια. Η ελληνική αστυνομία έχει ικανά στελέχη, με υψηλό φρόνημα, υψηλή κατάρτιση και πιστεύω θα πετύχουμε τους στόχους μας. Και πάλι γεια σας.